πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, τα ενδοοικογενειακά. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια μαγική σεζόν. Πρωτάθλημα, αίτητο, κύπελο, double, το πρώτο double της ιστορίας. Πώς έζησε η δική σας ομάδα όλη αυτή την πορεία, αυτό το μαραθώνιο που ξεκίνησε από πέρυσι τον Ιούνιο και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, με χαρά και επιτυχία? Ήταν το ίδιο χαρούμενα και επιτυχημένα τα πράγματα και από τη δική σας πλευρά, ή ήταν η καθημερινότητα λίγο πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται? Η καθημερινότητα είναι πάντα πιο δύσκολη στο ιατρικό επιτελείο, και σε αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε, και το ξέρετε πολύ καλά, όχι μόνο βέβαια τους γιατρούς που συμμετέχουν, αλλά κυρίως τους φυσικοθεραπευτές και τους γυμναστές αποκατάστασης, που ξέρετε επίσης πολύ καλά και το αναγνωρίζει και όλος ο οργανισμός, αλλά αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ εμάς είναι να το αναγνωρίζουν και οι παίκτες, και πράγματι γίνεται, ότι είναι μια ομάδα μέσα στην ομάδα που δουλεύει πάρα πολλές ώρες, δουλεύει με απότερο σκοπό την επίτευξη της διαθεσιμότητας, δηλαδή να έχουμε όλους τους παίκτες σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο στη διάθεση του προπονητή. Μάχημους, για να χωρίς υποτροπές τα προβλήματά τους όποτε υπάρχουν, και κυρίως προλαμβάνοντας όσο μπορούμε τραυματισμούς, για να είναι αυτό που λέγαμε προηγούμενα, η διαθεσιμότητα πολύ υψηλή. Η σεζόν που πέρασε ήταν αναμφισβήτητα εντυπωσιακή και εξαιρετικά διασκεδαστική, με τα προβλήματα που πάντα υπάρχουν σε μια ποδοσφαιρική σεζόν και σε έναν οργανισμό, με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλές ώρες αφιερωμένες στο χώρο του φυσιοραπευτηρίου, του ιατρίου, του χώρου αποκατάστασης, αλλά και με πάρα πολύ κέφι και διάθεση όλα αυτά να γίνουν σωστά. Οπότε ήρθε ως αποκορύφωμα μιας δουλειάς που γίνεται καιρό τώρα, και όχι μόνο αυτή τη σεζόν, έχει ξεκινήσει από πιο πριν, γίνεται σωστά, με σωστά βήματα, και έτσι τελικά φτάνουμε στα αποτελέσματα. Αν τρέξει κάποιος αυτούς τους σχεδόν 11 μήνες της πορείας της ομάδας μέχρι την επιτυχία και την κατάκτηση και του Κυπέλλου Ελλάδος, θα δει ότι αγωνιστικά δυσάρεστες στιγμές δεν υπήρχαν, και ίσως αν κάποιος θέλει να διαλέξει κάτι αρνητικό που έχει γίνει, είναι οι τρεις σοβαροί τραυματισμοί που αντιμετώπισε η ομάδα. Αρχικά του Πόντους Βέρμπλουμ, στη συνέχεια του Μαουρίσιο και εν τέλει με τον αρχηγό, τον Αντρέα Βιερίνια. Αυτά είναι τρεις σοβαρές περιπτώσεις, είναι τρεις στιγμές ατυχίας, όπως τα έχουμε αντιληφθεί όλοι. Πότε θεωρείτε ότι, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα τρία παιδιά, και ποιο είναι το πλάνο αποκατάστασής τους και επανένταξής τους στην ομάδα? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι ήταν πράγματι οι πιο δυσάρεστες στιγμές της σεζόν. Και αυτό ισχύει για όλους. Πρώτα για τους ίδιους, στη συνέχεια για όλους εμάς που είμαστε από δίπλα, και κατόπιν και για όλο τον κόσμο. Γιατί εκτός από εξαιρετικοί αθλητές, είναι και εξαιρετικές προσωπικότητες. Και δυναμικοί και ηγετικοί, και καθορίζουν εν πολλοίς και την πορεία της ομάδας. Μέσα από αυτά βγήκαν βέβαια κάποια θετικά στοιχεία, όπως η αντίδραση των υπολείπων, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις θέλανε να αποδώσουν ακόμα καλύτερα, προκειμένου να ικανοποιήσουν και τους συμπαίκτες τους. Ερχόμενος λοιπόν στην ερώτηση για το πού βαδίζουμε και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Αν και δεν υπάρχει στην κλασική ερώτηση πότε θα είναι έτοιμος κάποιος να γυρίσει, η απάντηση που πρέπει να δίνουμε είναι όταν είναι έτοιμος. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν μας αρκεί και δεν πρέπει, και αυτό εμείς το ακολουθούμε μέχρι κεραίας, δεν μας αρκεί να είναι ιατρικά έτοιμοι, πρέπει να είναι και αθλητικά έτοιμοι. Χρονικά ο Βέρμπλουμ είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που κάνει ατομικές προπονήσεις, τρέχει καλά, γυμνάζεται πολύ καλά, δούλεψε εξαιρετικά όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο κομμάτι της περιοχής του τραυματισμού του, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα γυρίσει σε πολλά πράγματα ίσως και πιο δυνατός, ίσως και πιο καλά, και είναι σε μια φάση στην οποία πιστεύω ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή από την έναρξη της περίοδου. Βεβαίως τώρα αγωνιστικά και από άποψη ρυθμού καταλαβαίνετε ότι αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να το καθορίσω. Ο Μαουρίτσιο, που είναι ο πρώτος μεταξύ των δύο περιστατικών με ρήξη προστίου χιαστού, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Τώρα βρίσκεται σε μια φάση λίγο μεταβατική, αλλά πηγαίνει αρκετά έως πάρα πολύ καλά.
Και πιστεύω ότι και αυτός, αρχίζοντας την προετοιμασία, θα είναι στη φάση στην οποία θα μπορεί να αρχίσει τις ατομικές προπονήσεις με τρέξιμο και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται σιγά-σιγά. Και ανάλογα με τα κριτήρια που θέτουμε πάντα και που θα θέσουμε και στην προκειμένη περίπτωση, θα περάσουμε από στάδιο σε στάδιο. Πληρεί τις προϋποθέσεις, περνάμε στο επόμενο στάδιο. Πράγμα που ισχύει σαφώς και για τον Αντρέ, ο οποίος επανέρχεται πλέον πιο δυναμικά σε πρόγραμμα στο προπονητικό κέντρο, σημειωτέων ότι και για τους τρεις, και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην υποστήριξη που έχει από τα στελέχη της ομάδας, οι φυσιοθεραπευτές, οι γυμναστές αποκατάστασης, εμείς, το ιατρικό επιτελείο, δεν υπάρχουν διακοπές και δεν πρέπει. Και έτσι είναι το σωστό και αυτό γίνεται. Απλά καμιά φορά μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι, okay, όχι ότι δεν χρειάζονται όλοι, βέβαια, και το μικρό τους διάστημα για να γεμίσουν οι μπαταρίες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δουλεύουν και δουλεύουν πολύ εντατικά, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται, τη μετεγχειρητική, για να περάσουν στα επόμενα στάδια και να είναι σύντομα πιο δυνατοί. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα είναι σε πολλά επίπεδα πιο δυνατοί από αυτό που ήταν πριν. Ένα ιατρικό επιτελείο έχει σαφώς τον επιστημονικό ρόλο της επίλυσης των τραυματισμών, της ετοιμότητας, όπως αναλύσαμε και αργότερα. Με το ψυχολογικό κομμάτι, τι γίνεται? Λειτουργείτε και λίγο και σαν ψυχοθεραπευτές των παικτών, είτε εσείς ως ιατροί, αλλά είτε και οι φυσιοθεραπευτές που περνάνε πολλές ώρες μαζί με τα παιδιά που βρίσκονται εκτός και προσπαθούν να επανέλθουν? Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και αν δεν το κάνει συστηματικά και οργανωμένα, έχοντας την απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση για αυτό το πράγμα, είναι οπωσδήποτε αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης αυτό. Και της αποκατάστασης αλλά και της θεραπείας. Για μένα οι σημαντικότεροι ψυχοθεραπευτές στην ομάδα και σε κάθε ομάδα είναι οι φυσικοθεραπευτές. Και παίζουν απόλυτα αυτό το ρόλο. Και οι δικοί μας και έμπειροι και εκπαιδευμένοι και με πολλή διάθεση είναι. Είναι δίπλα στα παιδιά στους ποδοσφαιριστές, τους υποστηρίζουν διαρκώς σε όλα τα επίπεδα, όπως μπορεί να το μεταφράσει αυτό ο καθένας. Αλλά αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό και που παίζει ρόλο τελικά και στην απόδοση, όχι μόνο στον τραυματία που περνά από τη φάση της άρνησης, δεν έπαθα τίποτα, καταστράφηκε η καριέρα μου, στη φάση πάω πιο δυνατός τώρα να κερδίσω νέους στόχους. Αυτό το ρόλο το παίζουν όλοι στα πλαίσια μιας ομάδας, αν θέλει η ομάδα να είναι σε υψηλό επίπεδο. Και στη δική μας ομάδα το παίζει πρωτίστως ο προπονητής, τα στελέχη που είναι γύρω του, από τον team manager και τους συνεργάτες του στο προπονητικό επιτελείο, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι στο ιατρικό, φυσικοθεραπευτικό και κομμάτι αποκατάστασης επιτελείο, ακόμα και τα παιδιά που είναι δίπλα στην ομάδα και υποστηρίζουν όπως οι φροντιστές. Κλείνοντας την κουβέντα, σας βλέπουμε συχνά είτε εσείς είτε οι συνεργάτες σας να παρακολουθείτε και να έχετε παραστάσεις από διεθνή συνέδρια. Πλέον διοργανώνουμε και το δικό μας. Αυτό προκύπτει από ένα διαρκές αίσθημα αυτοβελτίωσης που υπάρχει σε εσάς τους ίδιους, ή είναι πλέον μια επιτακτική ανάγκη της επιστήμης σας, ότι πρέπει και ώστε να υπάρξει διαρκής ενημέρωση και βελτίωση όλων των παροχών? Καταρχάς, είναι θέμα φιλοσοφίας. Και επειδή ο καθένας μπορεί να μιλήσει προφανώς μόνο για τον εαυτό του και για αυτούς που γνωρίζει, αυτό είναι κάτι το οποίο γινόταν, γίνεται και θα γίνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο συνεργατών και σε επίπεδο τώρα πια και ομάδας. Η προσωπική μου φιλοσοφία επί του θέματος είναι ότι όλοι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καταρτισμένοι, να ακολουθούμε τις τάσεις και την επιστήμη που τρέχει και εμείς είμαστε κοντά της, αλλά αν μου επιτραπεί, χωρίς να θεωρηθεί αυτό εγωιστικό, ένας ακόμα παράγοντας που επιβάλλει να βρίσκεσαι σε τέτοιες εκδηλώσεις και σε τέτοιους χώρους, είναι για να συνειδητοποιείς ότι δεν απέχεις καθόλου από αυτά που ακούγονται. Ότι αυτά που εφαρμόζεις είναι αυτά που γίνονται παντού. Συνειδητοποιείς ουσιαστικά ότι βρίσκεσαι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, αν βρίσκεσαι. Αν δεν βρίσκεσαι, βελτιώνεσαι. Και αυτός είναι ο σκοπός, ένας από τους σκοπούς. Αλλά ακόμα και η συνειδητοποίηση ότι βρίσκεσαι στο ίδιο επίπεδο ή και σε καλύτερο από άλλους ανά τον κόσμο, λειτουργεί δημιουργώντας μια υπεραξία σε προσωπικό πρώτα επίπεδο, αλλά στην τελική ανάλυση, σε τελική ανάλυση και για την ίδια την ομάδα. Και από αυτά που εγώ είμαι σε θέση να ξέρω, γιατί στην ομάδα είμαι 3 χρόνια τώρα, αλλά προφανώς ο καθένας έχει την ιστορία του και το μέλλον του, προφανώς,
Μπορώ να σας πω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν διαφέρει, δεν απέχει παρά σε λίγα πράγματα και σε κάποιες λεπτομέρειες ίσως, αλλά την γενική ιδέα την κρατά πάρα πολύ καλά και τα στελέχη που απαρτίζουν όλα τα τμήματα είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου και στέκονται εύκολα παντού.